Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Αυτό είναι το βίντεο που σας υποσχεθήκαμε, όπου ο Λάκη και εγώ θα ανοίξουμε τα δώρα! Λάκη! Έχουμε φέρει εδώ αυτό το έπιπλο που είναι αρχαιολογία. Αυτό το έπιπλο το έχω από μαθήτρια, μην σας πω. Έχω μια δυσκολία να αποχωρίζομαι αντικείμενα που αγαπάω και κομμάτια επίπλων, αλλά τώρα μας φάνηκε χρήσιμο γιατί βάλαμε πάνω τα δώρα. Τα δώρα που πήραμε στην Αθήνα και που πρέπει να σας πούμε ότι... Και αυτά τα δώρα, τα ογκώδη δώρα, έπαιξαν το ρόλο τους. Τώρα πάρω την απόφαση ότι δεν θα ξανακάνω διαζώσεις εργαστηρία και θα κάνω μόνο μέσω Zoom. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι την Τρίτη το βράδυ που προσπαθούσα να κλείσω τις βαλίτσες δεν έκλειναν. Με τίποτα. Με τίποτα όμως. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο και καλύτερο... Αχ, θα σηκωθώ. Πρώτο και καλύτερο, όλα είναι καλά, είναι το δώρο που μου έκανε η Πέλη Τσαουφάκη. Είναι αυτό το πολύ ωραίο μπουφάν, πάρα πολύ ωραίο. Το είχε φέρει από το πρώτο βράδυ που ήρθε η Πέλη. Το φόρεσα και δεν κουμπωνέ καθόλου, δεν έμενε καν και μετά το αλλάξαμε. Τώρα θα δείτε πώς είναι. Το πήρα όμως, δεν πήγα να το αλλάξω, γιατί θέλω να φτάσω στο σημείο να κλείνει αυτό το φερμουάρ. Πρέπει να κλείσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέλη. Η Πέλη μου έχει κάνει ένα σωρό δώρα. Και η Πέλη, έτσι για να ξέρεις, το βράδυ που θα φεύγα, ήρθε η κακομοίρα με τη μάσκα της και μου έφερε δώρα για ένα κοπρόσκυλο. Oh dear, really, really. Έλα κοπρόσκυλάκι. Θα παίρνουμε ένα από εδώ. Λοιπόν, έχει και εσένα μικρούλι. Έχει και για το μικρούλι. Έλα να δούμε που είναι για το μικρούλι. Πού είναι για το μικρούλι? Πού είναι, εδώ σου τα είχα βάλει. Α, μάλιστα κυρίες και κύριοι. Μου έχει φέρει δύο δώρα από τα Highlands. Η Πέλη Τσαουσάκη πήγε ταξίδι. Τα κατάφερε, πήγε ταξίδι τον Αύγουστο στα Highlands και μου έχει φέρει αυτό το τέλειο, δεν είναι τέλειο? A spoiled rotten dog called Lucky lives here. Ένα κακομεθυμένο κοπρόσκυλο που το λένε Lucky μένει εδώ. Ναι, βλέπεις την ουρά σου? Πού θα το κρεμάσουμε αυτό? Πού θα το κρεμάσουμε αυτό? Προς το παρόν θα μείνει εδώ. Και θα βρούμε το κρεμάσουμε. Κοίτα, είναι για σένα! Και το είχε καταλάβει ο άτιμος. Γιατί προηγουμένως πήγαινε εκεί. Κοίτα, 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 χαρά. Κοίτα, για σένα το έχει φέρει η Πέλη. Κοίτα. Πήγαινε εκεί στο τραπέζι που τα είχα. Τα είχα στο τραπέζι πίσω τα δώρα. Μέχρι να συνέλθω λιγάκι και να μπορέσω να τα ανοίξω. Και μυριζόταν ειδικά αυτή τη σακούλα. Δεν ξέρω αν έχει αγγίξει ο Λόκο τη σακούλα, που ο Λόκο είναι το σκυλί της Πέλη. Δεν ξέρω αν την έχει ανοίξει. Α, να που θα το βάλουμε. Εδώ θα το βάλουμε, αγαπητέ μου. Εδώ. 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 Και εδώ. Βλέπετε. Το κρεμάσω και το άλλο κάπου θα βρω. Κάπου θα βρω να τα κρεμάσω όλα. Λοιπόν. Αυτή η σακούλα που έχεις ρίξει κάτω δεν είναι για να ανοίξει τώρα, όχι. Όχι. Αυτή η σακούλα δεν είναι για να ανοίξει τώρα. Αυτή η σακούλα είναι από τη Μαριάννα τη Μητά και έχει μέσα δύο διαφορετικά δώρα, ένα για μένα και ένα για την Αριστονίκ. Και αυτή τη σακούλα θα την πάρουμε στο τραπέζι πέρα και όταν έρθει η Αριστονίκ από κοντά θα ανοίξουμε. Από ό,τι μου είπε η Μαριάννα η Μητά, η συνάδελφος, έχει μέσα για να επιλέξουμε. Α, δεν μπορώ. Επιλέγω το ένα εγώ τώρα. Θα ανοίξω, Μαριάννα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μου είπε η Μαριάννα ότι έχει δύο κασκόλ, είναι φουλάρια, είναι που το ένα έχει μέσα σκυλάκια. Το ένα έχει μέσα σκυλάκια. Έχει πάνω σκυλάκια, το σκυλάκι είναι έρθει εδώ και το άλλο έχει κάτι άλλο. Οπότε εγώ θα πάρω αυτό. Αυτό. Είναι τέλειο. Ναι, Μαριάννα, είναι για μένα αυτό. Της Αριστονίκης θα το αφήσουμε και όταν έρθει η Αριστονίκη θα το ανοίξει, θα το φορέσω. Αυτό θα είναι το απόλυτο color block. Α, έφερε και το κόκαλο του. Έχει κόκαλα πάνω. Α, πολύ ωραίο. Μαριάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε της Αριστονίκης, το οποίο αυτό... όχι, 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 όχι. Είναι δικό μου. Το οποίο της Αριστονίκης... Θες να γίνουμε από δυο χωριά-χωριά της αυτό, θες? Της Αριστονίκης θα της το δώσω όταν θα... Όταν θα...
όταν θα γίνω καλά και θα έρθει η Αριστονίκη στο χωριό μας για να τραβήξουμε βίντεο. Πάμε να το πάρουμε από εδώ της Αριστονίκ. Πάμε! Έχουμε και την Μπέλη τώρα σε βιντεοκλήση, αλλά δεν τη βγάζουμε. Δεν τη βγάζουμε. Έχω αυτό το κοπρόσκυλο, το έχω κρεμάσει εκεί πέρα, κοίτα. Κοίτα. Στην πόρτα δεν θα το βάλεις αυτό, στην πόρτα βρε. Στην πόρτα. Θα μας το... πόρτα, προειδοποιεί τον κόσμο. Θα μας το κλέψουνε. Εδώ. Και αυτός ο βλάχος, ξέρεις ότι πήγαινε, είχα τις σακούλες πάνω στο τραπέζι και πήγαινε και μύριζε αυτή τη σακούλα. Την έχει αγγίξει ολοκό. Όχι, καθόλου. Πάντως το μύριζε, σαν εκεί ξέρε πως είναι για την πάρτι του. Καλή ουρά του παιδί μου είναι αυτή, με το που το είδα, λέω αυτό. Στα Highlands, κυρία Πέλη, και έχω πει στον κόσμο ότι κατάφερες να πας διακοπές και αυτό είναι το άλλο δώρο που έχει στείλει η Πέλη. Τι είναι αυτό, μωρέ. Τι σε εσύ, ρε. Τι σε εσύ, ρε. Best friend. Ο καλύτερος φίλος. Αχα. Πού μπαίνει αυτό, ρε Πελή. Στο λαιμό. Κοίτα φάτσα. Θα το βάλεις από κάτω. Δεν ξέρω τώρα. Δεν το έχω μελετήσει, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το... Εμένα μ' αρέσει και αυτό που είναι για να μην σου κάνει τα χέρια σου. Και αυτό ανοίγει, φαντάζομαι. Λύνεται, λύνεται. Όχι, το θέλουμε άλυτο. Το θέλουμε άλυτο. Το θέλουμε άλυτο. Γιατί σήμερα είχαμε ιστορίες, Πέλη, δεν θα τις πούμε δημοσίως όμως, δεν θα τις πούμε. Ένα έχω να πω, έσωσα τη ζωή ενός ποντικού από τα δόντια του Λάκη. Αυτό έχω να πω. Έσωσα τον ποντικό. Ναι. Και είμαι πολύ προβληματισμένη για τα άγρια σου ένστικτα. Εγώ δεν μπορώ να ζω με έναν πιθανό δολοφόνο. Δεν μπορώ. Να έρθουν να σε πάρουν αυτοί που σε έφεραν. Παναγία μου, σαν θηλιά είναι. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Φαίνεται όμορφο, αλλά νομίζω πρέπει να το λύσεις. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι. Νομίζω θα το κρεμάσει το σκυλί. Θα το βρούμε μετά, Πελίτα. Μόλις ξυπνήσαμε! Ξυπνήσαμε τον κόσμο άλλο! Σε βλέπω καλύτερα, Θέκλα μου, ε! Τι πες? Σε βλέπω πολύ καλύτερα. Είμαι πολύ καλύτερα. Θα ζήσω! Μπράβο, θα ζήσω πολύ, ένα πεθάνω σε ένα... Λες να για το λαιμό. Είσαι πολύ καλύτερα, σίγουρα. Ρε, εσύ που το αγόρασες για το λαιμό είναι, βρε. Είναι για το λαιμό και από κάτω είναι... Το άλλο είναι για να το δέσεις επάνω, πάνω με το κρίκο, ρε παιδί μου, να το τραβάς. Έχει αυτό το σκηνή, ανοίγει. Δεν θέλω να ανοίξει. Κάτω με την ησυχία σου μετά. Α, δεν είμαι ποντικός, είμαι άνθρωπος. Κοριάσε. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ με αυτό το κοπρόσκυλο. Έχεις άγρια ένστικτα. Είχε τρυπώσει ένας ποντικός μας σε ένα κασόνι και ήταν έξω από το κασόνι και προσπαθούσε να τον βγάλει και βέβαια βγαίνει ο ποντικός και τον ορμάει αυτός. Εγώ μόλις είδα το αιμοβόρο, την κατάσταση ότι έχω στο σπίτι ένα ζώο αιμοβορικό, έσωσα τον ποντικό, τον έχω απελευθερώσει στο χωράφι τον ποντικό και τηλεφώνησα στα παιδιά που τον έφεραν να έρθουν να τον πάρουν. Να έρθουν να σε πάρουν. Εγώ δεν μπορώ να ζω με δολοφόνους. Εγώ είμαι η γυναίκα της ειρήνης. Δεν μπορώ. Πίστευα να κάνει και τη γάτα. Και αυτό που πάει, ρε φίλε. Να έχει δύο ιδιότητες. Πού πάει αυτό. Λάκι. Θα το βρω που θα πάει. Θα το κάνω Google search. Α, σε τι φουστάνι μου, λέει, κρινά σου μιλώ. Εμείς οι δύο θα χωρίσουμε. Να το φτιάξω, να στο δώσω, αλλά δεν... Ξέρεις ότι... Η Πέλη έχει το Λόκο, ο οποίος Λόκο είναι τύπος και υπογραμμός ο Λόκο. Καμία σχέση μαζί σου. Τύπος και υπογραμμός είναι ο Λόκο. Εσύ έχεις, ειδικά μετά που ήρθες από τον Αλέξη, έχεις αγριέψει. Τα ξέρεις αυτά, τα καταλαβαίνεις ότι έχεις αγριέψει. Σου περνάει μηνύματα, μην ξαναφύγεις, κακομήρα μου. Δεν ξαναφεύγω, τελείωσε. 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 Κάτσε να βάλουμε σφιχτά τη θηλιά αυτή που έχουμε από πριν και μετά θα βάλουμε και την άλλη. Δεν μπορείς να το βγάλεις τώρα. Δοκίμασε! Δοκίμασε! Άκου να σου πω, εγώ δεν θέλω να έχεις άγρια ένστικτα. Θέλω να βάλεις το ίτσου σε υποταγή. Θέλω να υπερνικήσει η καλλιέργεια σου που δέχεις από τη μητέρα σου και η πνευματικότητα σου και τα άγρια σου ένστικτα. Ειλικρινά σου μιλάω! Με έχεις φέρει στο όριά μου!
να προσπάθησε να δολοφονήσει και ήθελε να φάει ζωντανό οργανισμό. Ειλικρινά σου μιλάω. Φύγε από εδώ. Και μ' αρέσει που κάποιοι που έχουν σκυλιά θεωρούν ότι επειδή έχουν σκυλιά πρέπει να γίνουν vegan. Τα σκυλιά δεν είναι vegan. Τα σκυλιά είναι δολοφόνοι. Όχι! Όχι! Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι αγάπη αυτή τώρα. Λοιπόν, μετά που κλείσαμε τη βιντεοκλήση με την Μπέλη, γιατί εννοείται ότι σταματήσαμε τη βιντεοσκόπηση, τώρα θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τα υπόλοιπα δώρα. Λοιπόν, πάμε στα μεγάλα πρώτα. Αχ, αυτό είναι μεγάλο και βαρύ. Και είναι και βαρύ όσον αφορά στην αξία του, αλλά και στο χαρά που πήρα όταν γνώρισα την Ιφηγένεια την Παντελάκη, τη δόκτωρα Ιφηγένεια Παντελάκη, η οποία είναι μία παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, είναι στην Αθήνα. Δεν τη γνώριζα προσωπικά την Ιφηγένεια, όμως είχα τα στοιχεία της, που τα είχα πάρει από μια συνάδελφό της και τα στοιχεία άλλων συναδέρφων της στην Αθήνα, και όταν κάποιος μου ζητούσε ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο, έδινε και τα στοιχεία της Ιφηγένειας. Οπότε με παίρνει, μου στέλνει ένα email και μου λέει, θα ήθελα να σας στείλω ένα δώρο στο μελιθυντικό. Εντάξει, είναι γλυκύτατη η Ιφηγένεια, εξαιρετική κοπέλα. Έχω και φωτογραφία. Βρεθήκαμε Δευτέρα βράδυ και ούτε αυτή έχει κολλήσει κορονοϊό. Γιατί μόλις βγει θετικό το τεστ, τους πήρα όλους. Τώρα σας δείξω την Ιφηγένεια. Μου λέει να σας, θέλω τα στοιχεία σας, να σας στείλω ένα δώρο ως ένδειξη της εκτίμησης μου στην Κύπρο. Της λέω, θα είμαι στην Αθήνα. Και πήγαμε και φάγαμε τη Κυριακή, τη Δευτέρα το βράδυ. Να, εδώ είναι η Ιφηγένεια, καταπληκτική, υπέροχη. Λοιπόν, και δεν ξέρω, το ένστικτό μου έλεγε ότι θα γνώριζα μία κοπέλα η οποία θα γινόταν φίλη μου. Και νομίζω ότι θα γίνουμε φίλες με την Ιφηγένεια. Νομίζω με ποια έννοια, με την έννοια ότι γνωρίζει έναν άνθρωπο και νιώθεις ότι υπάρχει κοινό έδαφος, επικοινωνία, σχέσεις κλπ. Οπότε η δόκτωρ Ιφηγένεια Παντελάκη μου έχει κάνει δώρο. Wow. Αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ που είναι από το Μουσείο Μπενάκη και φυσικά είναι για τη Μελίνα. Μόλις το δει αυτό η Κυριακή, θα μου το πάρει. Κάτσε να δούμε. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη. Έχει μέσα, εννοείται, φωτογραφίες και πληροφορίες για τη Μελίνα. Μετά 20 έτη, λέει. Θα το... Είναι... Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Πού έχει όμως τις πληροφορίες για το ποιος το έχει φτιάξει αυτό. Λοιπόν, συντελεστές έκδοσης. Επιμέλεια έκδοσης Μανουέλα Παυλίδου. Κείμενο Φώτης Απέργης. Γλωσσική επιμέλεια Λιτό Τσεκούρα Γιώργος Κακουλίδης κλπ. Φωτογραφίες Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Μουσείο Μπενάκη. Με την υποστήριξη του Ελιτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Ιφηγένεια και για τη γνωριμία. Και μάλιστα η Ιφηγένεια μου έστειλε και μία ομιλία της που έκανε σε ένα ψυχαναλυτικό συμπόσιο, αν κατάλαβα καλά, ή συνέδριο, για τον έρωτα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και την έχω διαβάσει. Και θα κάνω και κανένα βίντεο, άμα δεν έχετε να βγει. Λοιπόν, Μελίνα, καλώς όρισες. Α, είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Και αφού μιλάμε για βαριά, πάμε και στη φιλενάδα μου, τη Μαρία Ματσιοπούλου, η οποία έχει υπερβεί τον εαυτό της. Γιατί η Μαρία Παντσιοπούλου, η συνάδελφος με την οποία έχουμε κάνει 2 βίντεο με τη Μαρία, πόσα κάναμε. Λοιπόν, έρχεται στο ξενοδοχείο το Σάββατο το πρωί και μου λέει, ήρθα να σου δώσω ένα φιλί και θα πάω να σου πάρω δώρο. Της λέω, δεν θέλω δώρο. Γιατί συνέχεια δώρα. Θα σου πάρω ένα δώρο. Της λέω, ξέχασα να φέρω έχω ένα ταξιδιωτικό, είχα, δεν έχω πλέον. Της λέω, ξέχασα να φέρω μακιγιάζ και αφού θα πας να μου πάρεις ένα δώρο, να μου πάρεις μία κασετίνα μακιγιάζ. Αυτό της είπα. Και μάλιστα βρήκα και στα φορολόγητα μετά και της φωτογράφησα την κασετίνα να της τη δείξω τι ήθελα και τι μου έφερε.
Τι μου έφερε η τρέλα. Ένα λεπτό. Κάπου έχω εδώ τη φωτογραφία. Τη μετά που πήγα στο αεροδρόμιο, φυσικά μου είπε μετά ότι δεν υπάρχουν αυτά, λέει, στα χοντούς, υπάρχουν μόνο στα duty free. Να, αυτήν εδώ ήθελε. Εγώ αυτό της είχα πει, αν βρει. Παιδί μου, μια κασετίνα που έχει μέσα πράγματα για... Το έχεις έτσι για... Είχα μία, την είχα ξεχάσει σε ένα εστιατόριο και είχα μια άλλη την οποία την είχα 5 χρόνια και χειλήσει. Οπότε έρχεται αυτή και μου λέει, σου πήρα ένα calendar. Μου στέλνει μήνυμα, εγώ το Σάββατο ήμουν στο εργαστήρι. Τι είναι το calendar, εγώ δεν ήξερα το calendar. Λοιπόν, τώρα δεν θα το δείτε στην κανονική του μορφή, γιατί του έχω κάνει διάφορα για να το φέρω. Είναι ένα, είχε εδώ κουτάκια και τα έχω βγάλει. Είναι ένα, έχει μείνει μόνο ένα μέσα για να δείτε πώς είναι. Είναι ένα προϊόν δώρου που έχει φτιάξει η Lancôme, που έχει για όλες τις μέρες του Δεκέμβρη, από ό,τι καταλαβα. Διάφορα καλλιντικά και... Να, ας πούμε, αυτό το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ξανά. Είναι ο ροζ νεότητος. Της κρέμης ματιού της πήγα στο μπάνιο, γιατί είχε χρόνια που βάζω Lancôme. Έχει 1, 2, 3 διαφορετικά μάσκαρα. Τα έχω ανοίξει όλα, εγώ το έχω κάνει εδώ πέρα. Έχει διάφορα από αυτά τα tonic προσώπου και λοιπά. Και επειδή, λέει, ήθελες για μακιγιάζ και δεν είχε, μου φέρε και έξτρα ρούς. Κυριακή, μην βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν στα δίνω, είναι δικά μου. Μα καταφέρω να τα ανοίξω, θα ανοίξω. Και μου φέρε και έξτρα μακιγιάζ που είναι πολύ ωραίο, make-up. Τεντ Μιράκ. Και αυτά έχουν μέσα και κραγιόνια διάφορα. Θα βάλουμε και ένα κραγιόν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία Παντσιοπούλου. Είστε υπερβολική. Α, αυτό δεν το έχουμε βάλει. Είστε υπερβολική. Και όταν είδα πόσο μεγάλο δώρο μου έκανε, στην αρχή πήγα να νιώσω άσχημα. Αλλά μετά θυμήθηκα το περιεχόμενο των σεμιναρίων που λέγαμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της συνεξάρτησης, των ανθρώπινης συνεξάρτησης, είναι ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν με χαρά και χάρη δώρα. Οπότε είπα, θα φτιάξω τον εαυτό μου, θα τον βελτιώσω τον εαυτό μου και θα μάθω να το χαίρομαι με ευγνωμοσύνη το δώρο και το κατευχαριστήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φτιάξουμε και λίγο το κραγιόν, γιατί... Τώρα φυσικά, ό,τι προϊόντα μακιγιάζ μου δίνει κανένα σε μένα, μέχρι να γίνει... Σαν να τα δίνει σε ένα τρίχρονο που παίζει με αυτά. Λοιπόν, α! Και έχει και ωραίες σκιές εδώ. Αυτό είναι για τα μάτια. Είναι σε νιούτ χρώματα. Πολύ ωραίο. Οπότε εγώ έκανα τα δυνατά για να κουβαλήσω αυτό το κουτί, γιατί μου άρεσε που είναι έτσι στιβαρό. Να το κουβαλήσω, να το φέρω εδώ, να το βάλω πάνω στο γραφείο. Και θα βάζω μέσα όλα τα βαφτικά. Και μια φορά στις 15 μέρες ή στους 2 μήνες που θα θυμηθώ να βαφτώ, να τα έχω εδώ στο κουτί. Και έβγαλα φωτογραφία όταν ήμουν το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο, τα πακέτα, έτσι ωραία πακεταρισμένα που τα έφερε η Μαρία Παντσιοπούλου. Α, και στην τελευταία φωτογραφία εδώ βλέπετε τα κουτάκια που θα ξεσκίσω. Και επειδή πρόκειται για μια πολύ έξυπνη γυναίκα, την ώρα που πήγε η γυναίκα αυτή να βάλει το κουτί στη θέση του, σίγασε το μικρόφωνο η γυναίκα. Και επειδή το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο το έγραψα με σβησμένο μικρόφωνο, άργησα να αντιληφθώ ότι έσβησε το μικρόφωνο. Το κάνω voice over αυτή τη στιγμή. Εκεί δείχνω ένα πολύ ωραίο βραχιόλι που μου έκανε δώρο η Κάικα η Μαγιάτη, η αδερφή της Βικτωρίας. Έναν εξίτυλο βραχιόλι. Και μου εξήγησε τους συμβολισμούς με τις καρδούλες. Έχει 3 καρδούλες μαζί. Έχει μια κόκκινη, έχει μια άλλη. Ο καθένας παίρνει το δικό του συμβολισμό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, μια η καρδούλα είναι για τον έρωτα αυτό τον αδιάγνωστο. Που εντάξει, δεν είναι ανάγκη να έρθει για να είμαστε καλά. Τώρα ανοίγω
ένα κουτί από ένα δώρο που μου έφερε η φίλη Δήμητρα Επαθέκα, η οποία ήταν στο δεύτερο γκρουπ και είναι η ίδια φίλη που μου έχει φέρει στο παρελθόν εκείνο το υπέροχο καφτάνι. Και μου έχει φέρει ένα υπέροχο δώρο. Είναι ένα... Τώρα το ανοίξουμε να δούμε ένα λεπτό. Τι ωραίο βίντεο αυτό με voice-over. Είναι της Δήμητρας η καρτούλα και είναι ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι, το οποίο είναι πέτρινο. Νομίζω είναι πέτρινο. Μας γράψει η Δήμητρα στα σχόλια αν είναι κεραμικό. Νομίζω είναι σαν πέτρινο μου φαίνεται. Και το έχει καταφέρει ακριβώς το μέγεθος του δαχτύλου μου, γιατί δύσκολα βρίσκω δαχτυλίδι να μπαίνει στο χοντρό μου δάχτυλο. Κάτι λέω για τα χοντρομίσια μου δάχτυλα εκεί πέρα προφανώς. Συγγνώμη παιδιά για το voiceover, τι να κάνουμε. Κορονοϊός είναι αυτός, κουρασμένη γυναίκα είναι αυτή. Τα έχω μαζέψει τα πακέτα, δεν μπορώ να τα ξανανοίξω. Οπότε σας λέω ότι να είναι από πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το δαχτυλίδι από τη Δήμητρα, την Παθέκα. Και ωραίο το κουτί, πολύ ωραίο το κουτί. Αχ, είμαι μια άθλια. Κάτι λέω εκεί για το δαχτυλίδι. Είναι το σημείο που διερωτώμε αν είναι πέτρα ή αν είναι κεραμικό. Μάλιστα. Πού να το πει κανείς YouTuber της χρονιάς που έχει κάνει βίντεο και έκλεισε το μικρόφωνο και κάνει voice-over από πάνω και ξέχασε και τι έχει πει. Μήπως είναι ώρα να πιω ένα πανατόλ ή δύο ίσως. Λοιπόν, αυτό το σακούλι έρχεται και έχει μέσα μία κάρτα την οποία θα τη διαβάσω στη συνέχεια. Είναι δύο δώρα μαζί. Το σακούλι το έχει φέρει η Μαρία η Κατσούλη, η οποία κατά σύμπτωση πήρε και τηλέφωνο εκείνη την ώρα και την ηχογράφησα, υποτίθεται, με κλειστό μικρόφωνο, επειδή είμαι θεάρα. Και ανοίγω τώρα το δώρο της Μαρίας της Κατσούλη, το οποίο είναι ένα δώρο για το Λάκη και μετά έχει και ένα δώρο για μένα. Ναι, αυτό είναι το δώρο για το Λάκη. Και αυτή τη στιγμή που υποτίθεται βιντεοσκοπούσαμε και ηχογραφούσαμε, αλλά μόνο βιντεοσκοπούσαμε, ακουγόταν η Μαρία που ήταν πολύ ενθουσιασμένη για το δώρο που πήρε για το Λάκη. Και όντως ο Λάκη ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με το δώρο. Είναι ένα μασητικό παιχνίδι για σκύλο, ο οποίος, όπως μου εξήγησε και η Μαρία, το οποίο αυτό μασητικό παιχνίδι, όπως μου εξήγησε και η Μαρία, έχει μία σφυρίχτα την οποία δεν την ακούμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά είναι σε συχνότητα που την ακούν μόνο τα σκυλιά και μπορείς να πατάς εκείνη τη σφυρίχτρα και να έρχεται ο σκύλος σου. Το πήρε το σκυλί. Περιττό να σας πω ότι, εντάξει, λείπουν δύο μικρά κομματάκια πάνω, αλλά δεν έχει κόψει το κομμάτι της σφυρίχτρας. Και η Μαρία μέσα στο σακούλι της είχε και ένα άλλο δώρο, το οποίο ήταν για μένα αυτό το δώρο. Κάτι λέω εκεί στο Λάκι, τώρα δεν θυμάμαι τι λέω. Μπορείτε να φανταστείτε, έχετε δει στην αρχή του λέω σήμερα. Έχω πάθει σοκ. Σοκ, σοκ, σοκ. Έχω πάθει σοκ που είδα αυτό που φυσικά συμβαίνει σε όλα τα σκυλιά. Λοιπόν, αυτός ο φάκελος είναι από μία φίλη, η οποία είναι η Μαρία, που ήρθε στα εργαστήρια. Ήρθε από μακριά. Mm-hmm. Και η οποία μου γράφει στην κάρτα που σας διαβάζω. Αγαπημένη μου Θέκλα, για μένα είσαι ένα ανοιχτό βιβλίο γεμάτο γνώσεις και πάθος για βοήθεια στους συνανθρώπους εκεί έξω. Μου κάνεις παρέα στην καθημερινότητά μου και μου ανοίγεις το μυαλό. Επιβεβαιώνεις την αγάπη μου για τον άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου και χρώματος και θρησκείας. Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μέρος της δικής σου προσωπικής ζωής μαζί μας. Είναι ανεκτίμητη η βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Σου εύχομαι υγεία και ευημερία σε σένα και την οικογένειά σου. Είμαι η Μαρία, 62 χρονών, συνταξιούχος, σύζυγος, μητέρα ενήλικων παιδιών, πεθερά, γιαγιά και κόρη. Λέει τα στοιχεία της, θα μιλήσω μαζί με τη Μαρία και την ευχαριστώ και για το δώρο που περίχε μέσα στο δώρο. Ιστερόγραφο, θέμα συζήτησης εφόσον κρίνεις εσύ. Πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, θλίψη, θυμό, ενοχές, απογοήτευση και άλλα πολλά, όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πατρική μας συνήθως περιουσία, δηλαδή βλέπουμε τα σπίτια μας να καταραίουν και δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό για βίντεο και θα το κάνουμε. Θα μιλήσω και λίγο με μηνύματα με τη Μαρία να μου πει περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβω ακριβώς
αν και έχω μέσα στο μυαλό μου πώς μπορεί να το βιώνει κάποιος αυτό το πράγμα και έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους για τέτοια ζητήματα. Και θα το κάνουμε, γιατί όχι, βεβαίως, το κάνουμε. Εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε ποιο κουτί θα ανοίξουμε. Είναι ένα άλλο πολύ ωραίο δωράκι. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέω, δεν θυμάμαι. Βλέπετε όμως ότι ανοίγω το δωράκι και κάτι λέω στο σκυλάκι, το οποίο προφανώς είναι η φάση που μασάει έντονα. Μην κάνεις φασαρία, μικρέ. Για σένα μιλάμε, μην κάνεις φασαρία. Α, τώρα θυμήθηκα. Μέσα είναι ένα δώρο που μου έχει φέρει η Μαρία Κατσούλη για μένα, που είναι ένα... πώς το λένε, κολιέ, μενταγιόν, δεν ξέρω πώς το λένε. Είναι κάτι για το λαιμό, που είναι το δέντρο της ζωής. Και επίσης ήταν μαζί με το μασιετικό του Λάκη και το είχα μπερδέψει. Βγήκε πρώτα το ένα και μετά το άλλο, γιατί σας λέω ήμουν τόσο κουρασμένη στην Αθήνα, ώστε πήρα τα δώρα, όπως τα πήρα τα φύλαξα, και ήρθα και σήμερα τα ανοίγω. Μια εβδομάδα μετά ανοίγω τα δώρα, γιατί δεν είχα δυνάμεις. Και αυτό είναι δώρο από τη Μαρία την Κατσούλη επίσης. Βλέπετε τώρα ότι έχω καταφέρει να φορέσω το κολιέ. Μην νομίζετε πως ήταν και πολύ εύκολη υπόθεση, γιατί δεν πιάνουν και πολύ τα χέρια μου. Το σκυλί με το μασιτικό, σε οργασμό δραστηριότητος. Και, παιδιά, sorry για το voiceover, αλλά πραγματικά, είπαμε, θα πάρουμε το βραβείο YouTuber της χρονιάς. Λοιπόν, το επόμενο δώρο είναι από τη Βικτωρία, την αδερφή της Κάκιας. Τη Βικτωρία τη Μαγιάτη, η οποία έφτιαξε ένα υπέροχο χειροποίητο τσαντάκι που έγραψε με πολύ αγάπη στη ψυχολόγο της καρδιάς μου, που στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσω ένα υπέροχο ταξίδι αυτογνωσίας στα μονοπάτια της ψυχής μου. Το πορτοφολάκι φτιάχτηκε με πολύ πολύ αγάπη για εσένα, για να μεταφέρεις τα σκουλαρίκια σου. Η φόδρα του είναι από μια παλιά αγαπημένη πουκαμίσα. Βικτωρία, είναι υπέροχο το πορτοφολάκι της, που μου έφτιαξε με τα ίδια της τα χέρια, βλέπετε και την πουκαμίσα από μέσα. Και λέω εκεί στο βίντεο, έλεγα, αλλά δεν γράφτηκε, ότι θα το χρησιμοποιήσω το πορτοφολάκι. Έχει τη θέση του. Έψαχνα να βρω ένα τέτοιο δοχείο, container, και τόσο κομψό, στο οποίο να βάζω μέσα και σκουλαρίνκια, αλλά και κάτι ωραίες, πώς τις λένε, κάτι ωραία πράγματα για τα μαλλιά που έχω πάρει, τα οποία θέλω να τα προσέξω, να μην τα χάσω. Ευχαριστώ πολύ, Βικτωρία. Και μετά ανοίγω το κουτί από το δώρο της Κάκιας, της αδερφής της Βικτωρίας, που είναι αυτό το βραχιολάκι, το stainless steel που φοράω, που σας το έχω δείξει. Έχω χάσει το λογαριασμό. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο της Κάκιας, είναι αυτό. Της Κάκιας, ναι. Σκάκια στο δώρο. Και μπορείτε να δείτε και ότι γράφει τα δικά της αγαπητικά λόγια η Κάκια, που χάρηκα πολύ που τη γνώρισα και την Κάκια, γιατί ξέρα μόνο τη Βικτωρία. Και εδώ ανοίγω ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, το οποίο το έφερε η Κάλια η Βελεγράκη από την Κρήτη, το οποίο το έφερε και εκ μέρους της Μαρίας της Οικονομάκη, και σας διαβάζω τα υπέροχα λόγια στην κάρτα. Αγαπημένη Θέκλα, καθημερινή συνοδοιπόρε μας στις γλύκες και τις πίκρες της ζωής, είμαστε δύο φιλανάδες που η ζωή μας έφερε κοντά, καθώς ξεκινούσαμε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Στο δρόμο αυτό σε συναντήσαμε και από τότε σε βάλαμε στην παρέα μας. Νιώσαμε λοιπόν την ανάγκη να σου κάνουμε μια συμβολική προσφορά
και μέσω αυτής να αποτυπώσουμε νοερά τα νήματα των συναισθηματικών και νοητικών συναντήσεων μας όλα αυτά τα χρόνια που σε παρακολουθούμε. Λίγα λόγια για το μικρό μας δωράκι. Θεά, ιέρια ή γητεύτρια φιδιών. Σίγουρα πάντως, πλάσμα γένους θηλυκού που φέρνει ένα μυστήριο πλεγμένο στα δίχτυα του συλλογικού υποσυνείδητου των κατοίκων της κριτικής γης. Με πολύ αγάπη και εκτίμηση, οι δύο κριτικοπούλες από το Ηράκλειο. Εδώ σας δείχνω Μαρία τη Θεά, την Ιέρια, Κάλια, που έστειλαν οι κριτικοπούλες. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα πολύ ωραίο δώρο, ένα ζευγάρι σκουλαρίνκια από τη λαμπρινή Ζώη, η οποία γράφει «Θέκλα μου γλυκιά και αγαπημένη, είσαι πολύτιμη στη ζωή μου. Η καλύτερη παρέα και η δύναμή μου στα δύσκολα. Εύχομαι πάντα να γελάς και να είσαι πάντα καλά. Σ' αγαπώ, λαμπρινή Ζώη Ναύπλιο». Ευχαριστώ πάρα πολύ, λαμπρινή, και είναι και πολύ ωραία τα σκουλαρίνκια και τα φοράω κιόλας εκεί στην κάμερα. Και σε λίγο θα κοιτάξω και θα δω ότι είχε σταματήσει να γράφει ο ήχος, οπότε τώρα θα πάμε στον κανονικό ήχο. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε τώρα. Ωραία σκουλαρίκια, πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πολύ όμορφα. Και αυτό το πράσινο χρώμα τώρα είναι πολύ στη μόδα. Έτσι λένε. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν από μόδα. Πού να ξέρεις εσύ από μόδα. Από μόδα εσύ πού να ξέρεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λαμπρινή Ζώη. Λαμπρινή Ζώη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από την Τάνια τη Χουσμέτογλου, τη φιλενάδα μου, η οποία απόψε κάνει live. Έχω βάλει στην καρτέλα κοινότητα την αφίσα του live της Τάνιας. Αν κάποιος δει αυτό το βίντεο εγκαίρως και ενδιαφέρεται, προλαβαίνει να κάνει κράτηση και να πάει να παρακολουθήσει ζωντανά την Τάνια τη Χουσμέτογλου. Μακάρι να μην αρρωστούσα, να ήμουν καλά, να παρέμενα στην Αθήνα και θα ήμουν και εγώ εκεί. Καλή επιτυχία, Τάνια μας. Πάμε να δούμε τώρα τι δώρο μας έχει κάνει η Τάνια η Χουσμέτογλου. Χάρηκα πάρα πολύ που την είδα. Είναι πολύ ωραία σκουλαρίκια και πολύ χαρακτηριστικά και ακριβώς το στυλ μου. Τι ωραία που είναι. Ωχ, Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγάλω τα προηγούμενα και θα βάλω αυτά τώρα. Έτσι θα κάνω τώρα. Θα βγάζω το ένα σκουλαρίγκι και θα βάζω το άλλο. Ναι, επειδή μπορώ. Επειδή μπορώ. Θα βγάλω αυτά που μου στείλε η Λαμπρινή και θα βάλω αυτά που μου στείλε η Τάνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σκουλαρίνκια. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν. Εννοείται ότι δεν μπορώ να φοράω συνέχεια όλα τα σκουλαρίνκια που έχουν στείλει όλες, αλλά προσπαθώ να τα εναλλάσσω, γιατί ξέρω ότι χαίρεστε να βλέπετε ότι φοράω τα σκουλαρίνκια που μου κάνετε δώρο. Και εσείς και εγώ χαίρομαι που τα φοράω. Και η λέξη σκουλαρίνκια, όχι σκουλαρίκια, σκουλαρίνκια είναι μια δική μας εφεύρεση εδώ στην καναλάρα μας. Σκουλαρίνκια. Ένα λεπτό. Σαν. Δεν είναι haul, γιατί δεν τα έχω αγοράσει. Δώρα μου τα κάνατε, αλλά μοιάζει σαν βίντεο haul αυτό. Και φυσικά θα ανάψουμε και το κλιματιστικό, γιατί με τα φώτα ζεσταθήκαμε. Λέτε να έχουμε και λίγο πυρετό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια μου. Είναι υπέροχα. Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Α! Όχι, είναι σκουλαρίνκια. Θα αφήσω για λίγο σκουλαρίνκια της Τάνιας και μετά θα ανοίξω το επόμενο. Λοιπόν, αυτός ποιος το έχει φέρει. Α, τι ωραίο που είναι αυτό. Δεν έχει καρτά μέσα. Έχει. Α, είναι ένα πολύ ωραίο. Ωχ, τι όμορφο που είναι αυτό το. Είναι τέλειο. Ένα πολύ ωραίο πορτοφολάκι. Αχ, τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πορτοφολάκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε τι κομψό που είναι. Είναι τέλειο. Και έχει μέσα κάρτα.
Με αγάπη, wow. Αγαπητή κυρία Θέκλα, έχω την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια που με έχετε δώσει χωρίς να το ξέρετε. Με βοηθάτε να χτίσω την προσωπικότητά μου, να μάθω τον εαυτό μου και να δυναμώσω τα αδύναμα σημεία του. Ξέρω ότι μέσα στη μέρα θα υπάρχουν εκείνα τα λεπτά που θα ακούσω έναν άνθρωπο που στα μάτια μου είναι γνώριμος και οικείος. Με συγκινεί βαθιά η βοήθεια που προσφέρετε στους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για μένα, η Λιάνα Δημητρίου Κούστα. Λιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχη και η κάρτα. Κοιτάξτε τι ωραία κάρτα που είναι. Και γράφει εδώ «With love». Είναι με άσπρα γράμματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι προς τα κάτω η ανθοδέσμη. Πολύ όμορφη. Και το πορτοφολάκι πάρα πολύ ωραίο. Κομψότατο. Κομψότατο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ. Λοιπόν. Και τώρα πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι σκουλαρίνγκια από την Ανά. Θέκλα μας, με έχεις βοηθήσει πολύ, να είσαι πάντα καλά, είσαι βράχος μου Νανά, και είναι σκουλαρίνγκια. Είναι χρυζή κρίκη, τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι. Αχα. Α, μάλιστα. Και είναι ιδιαίτερη. Βγάζω το ένα, βάζω το άλλο, ναι. Αυτά. Πάντως, βλέπετε στο φόντο, το σκυλί το έχει πάρει αγκαλιά το δώρο του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο πολύ μου αρέσουν τα σκουλαρίκια, τόσο δυσκολεύομαι με τα δύσκολα κουμπώματα. Αλλά θα το βρω, πού θα πάει, θα το βρω. Α, το βρήκα. Α, ωραία είναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη κρίκη. Έχουν πολύ ωραίο σχήμα. Πάμε να το βάλουμε και από εδώ. Βγάλουμε τα σκουλαρίνγκια που μας έστειλε η φιλίναδα μας, η Τάνια. Όλες είστε φιλίναδες μου. Α, την Τάνια την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, είναι... Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι με γνωρίζετε μέσα από τα βίντεο και νιώθετε οικεία. Η αλήθεια όμως είναι, και γι' αυτό ρωτάω και τα ονόματά σας όταν βρισκόμαστε διαζώσεις, η αλήθεια είναι ότι βλέπω πρόσωπα πολύ... Ναι, οι άτσαλοι, παιδιά, οι άτσαλοι. Α, τα κατάφερα. Βλέπω πρόσωπα που με κοιτάτε με μια αγάπη, με μια λαχτάρα, και καταλαβαίνω ότι αυτός... Να, της Νανάς η καρδιά. Ότι αυτός ο άνθρωπος που με κοιτάει, με αγαπάει. Έχει κάτι να μου πει. Έχει... Και θέλω λίγο χρόνο στη διαζώση συνάντηση, ίσως μερικά δευτερόλεπτα, για να μπω στο κλίμα. Μπαίνω όμως, τα καταφέρνω νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα σας. Στο απογευματινό vlog θα σας πω ότι τι αποφάσεις έχω πάρει σε σχέση με την εργασιομανία και ότι πιο αραιά θα συναντιόμαστε πλέον από κοντά. Θα συναντιόμαστε μόνο όταν έχουμε παρουσιάσει βιβλίο, από ό,τι φαίνεται. Θα σας πω στο απογευματινό vlog. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 11 Νοεμβρίου 2023. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι προς το τέλος της ασθένειας του κορονοϊού. Με κρατάει ένα πονοκεφαλάκι. Η μύτη είναι λίγο κάπως. Τα κοκαλάκια ακόμη πονάνε. Αλλά είμαι καλύτερα. Με μεγάλη λαχτάρα άνοιξα τα δώρα σας. Και τα δώρα και αυτά που έχω πάρει, τα δώρα που έχω ανοίξει και τα έχω στολιστεί, αλλά και τα δώρα που πήρα από βλέμματα, αγάπες, φιλιά και αγκαλιές. Και πήραμε και έναν κορονοϊό, αλλά δεν πειράζει. Αφού επιβιώσαμε, μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να δεχόμαστε δώρα. Ναι. Πρέπει να έχουμε την... Το είχαμε κάνει και στο webinar και στο εργαστήριο από κοντά, ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευγνώμονες και να δεχόμαστε δώρα με ευγνωμοσύνη, και αυτό είναι ένδειξη ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας και αγάπης προς τον εαυτό μας. Όχι να αποζητούμε τα δώρα, ντε και καλά θέλω δώρα, αλλά να μπορούμε να αποδεχθούμε τα δώρα, γιατί εγώ για πολλά χρόνια στη ζωή μου δεν μπορούσα να αποδεχθώ δώρα. Χρειάστηκε να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να μάθω να αποδέχομαι δώρα, και χαίρομαι που μπορώ να αποδέχομαι δώρα. Και νιώθω την ίδια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, γιατί και το γεγονός ότι συμβαδίζετε μαζί μου σε αυτόν τον ψυχοεκπαιδευτικό δρόμο είναι το μεγαλύτερο δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Μουα.